Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Όλοι θυμόμαστε τι εποχέ όπου η τιμή του πετρελαίου είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπω και εκείνε όπου η τιμή του πετρελαίου είχε πέσει κάτω από τα 30 δολάρια. Ο ΟΠΕΚ φυσικά έχει κάνει κάποιε προσπάθειε για να επέλθει εξισορρόπηση στην αγορά. κοντά μα είναι ο κύριο Αλέξανδρος Λαγάκο, ιδρυτικό πρόεδρο του Greek Energy Forum και εμπειρογνώμων του ΟΗΕ ΕΕ για το φυσικό αέριο, ο οποίο θα μα μιλήσει για αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Θα μα πείτε δύο λόγια για τον ΟΠΕΚ, για τι ενέργειε που κάνει. Βεβαίως. Από τον Νοέμβριο του 2016, μάλλον τον Νοέμβριο του 2016, συνέβη κάτι, θα έλεγε κανεί, ιστορικό. Αποφασίστηκε η συνεργασία του ΟΠΕΚ με την Ρωσία, η οποία, ω γνωστό δεν είναι μέλο του ΟΠΕΚ. Παρ' όλα αυτά, ένωσαν δυνάμει οι δύο πλευρέ προκειμένου να επιτύχουν την σημαντική περικοπή τη παγκόσμια παραγωγή αργού πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα, έβαλαν στόχο και έχουν. Έχουν υπεραπόδοση του στόχου του μέχρι στιγμή ε, για τη μείωση κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα όσον αφορά την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου. Να πούμε εδώ πως ο ΟΠΕΚ και η Ρωσία ε, παράγουν περίπου το 40% τη ε, παγκόσμια ε, ε, ποσότητα ε, πετρελαίου που χρειάζεται ο πλανήτη σήμερα. Και γιατί αποφασίσει και αυτή η κοινή δράση, με έναν διπλό στόχο. Πρώτον, την υποστήριξη τη ε, τιμή πετρελαίου, το οποίο και έχει επιτευχθεί ήδη. Και το δεύτερο, το οποίο είναι ακόμη ένα στόχο ο οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου ανά τον πλανήτη. Για να δοθεί όθηση στην τιμή. Ακριβώ. Αυτό τι επιπτώσει έχει για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν παράγει πετρέλαιο, βέβαια, αλλά. Ε, υπάρχουν ε, αρκετέ. Ε, και θετικέ και αρνητικέ επιπτώσει για την ε, χώρα μα, μπορούμε να παριθμίσουμε μερικέ. Ε, η πρώτη, η οποία μου έρχεται στο μυαλό, έχει να κάνει με το γεγονό πω η παραγωγή του ΟΠΕΚ, ναι, μεν μείωσαν την παραγωγή του, αλλά θέλησαν να διατηρήσουν τα μερίδια αγορά τα οποία θεωρούσαν πιο πολύτιμα. Και ποια είναι αυτά, οι πελάτε του στην Ανατολή. Και συγκεκριμένα Κίνα, Ινδία, αλλά και οι υπόλοιπε χώρε τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Αποανατολή. Πώ αυτό επηρέασε λοιπόν εμά στη Δύση, στον Ατλαντικό, στην Ευρώπη, στην Αμερική, ε, επηρεασ... επηρεαστήκαμε ω εξή, μειώθηκαν τα διαθέσιμα φορτία για την δυτική αγορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ε, χώρες οι οποίες ήταν μέχρι πρώτη ω περιθωριοποιημένες όσον αφορά την ε, παγκόσμια αγορά πετρελαίου, κυρίως λόγω των κυρώσεων και αναφέρουμε συγκεκριμένα στο Ιράν, να αναζητήσουν πελάτες να έχουν αν θέλετε πιο, περισσότερο ελεύθερο πεδίο, να αναζητήσουν πελάτες στην Ευρώπη. Η Ελλάδα λοιπόν ήταν η πρώτη και συγκεκριμένα τα ελληνικά πετρέλα η οποία ε, σύναψε συμβόλαιο με το Ιράν μόλις επέστρεψε στι αγορέ μετά την άρση των κυρώσεων και πλέον που είμαστε στον κόσμο όπου υπάρχει αυτή η μείωση τη παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου, η σχέση μα με το Ιράν έχει ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο ως, και αναφέρουμε σχέση προμηθευτή και καταναλωτή. Αυτή είναι η πρώτη επίπτωση λοιπόν. Η δεύτερη επίπτωση έχει να κάνει με κάτι πιο τεχνικό, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε. Ω γνωστόν, οι αραβικέ χώρε οι οποίε αποτελούν την ραχοκοκαλιά του ΟΠΕΚ παράγουν κατά κύριο λόγο πετρέλαιο το οποίο είναι υψηλού ειδικού βάρου, και υψηλή περιεκτικότητα σε θείο. Αυτά είναι τα λεγόμενα heavy shower crudes. Απ' την άλλη πλευρά, η Αμερική, η οποία αυξάνει διαρκώ την παραγωγή τη, παράγει τα λεγόμενα sweet light crude, δηλαδή ε, πετρέλαιο το οποίο είναι χαμηλό σε περιεκτικότητα θείου και χαμηλού ειδικού βάρου. Ε, Συνήθω τα δεύτερα είναι πιο πολύτιμα από τα πρώτα ω προϊόν. Αυτό το οποίο συνέβη λοιπόν με την ε, περικοπή της παραγωγής των χωρών του ΟΠΕΚ είναι πως η τιμή των heavy sour crudes ανέβηκε, ενώ με την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από την Αμερική η τιμή των sweet light crudes έπεσε. Αποτέλεσμα, η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο να μειωθεί ε, και αντικτικά για να δώσω μια τάξη μεγέθους της μείωση μιλάμε για έναν υποτριπλασιασμό αυτής της διαφοράς. Γιατί το αναφέρω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Διότι αύξησε ξαφνικά τι επιλογέ, τι διαθέσιμε επιλογέ για δηληστήρια στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα για τα ελληνικά δηληστήρια όσον αφορά τι πηγέ πετρελαίου που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και γιατί είναι αυτό σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία, Είναι πολύ σημαντικό διότι παγκόσμια καταγράφεται μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση τη ζήτηση σε προϊόντα υψηλή δήληση. Συγκεκριμένα αναφέρουμε σε δίζελ και δευτερευόντω σε βενζίνη. Τα sweet light cruise λοιπόν είναι η πρώτη ύλη που ενδείκνεται για την παραγωγή, για την μεγιστοποίηση τη παραγωγή δίζελ και βενζίνη. Άρα λοιπόν ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τα ελληνικά πετρέλαια και τα ελληνικά δηληστήρια γενικότερα, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή του σε τέτοιου είδου προϊόντα υψηλή δήληση και να εξάγουν περίπου το 66% τη παραγωγή του στο εξωτερικό. Ε, τρίτη επίπτωση ε, έχει να κάνει με το άνοιγμα του λεγόμενου spread, ένα ακόμα τεχνικό ε, θέμα, του WTI brand spread. Δηλαδή, ε, η, το πετρέλαιο που παράγεται στην Αμερική έγινε πολύ πιο φθηνό σε σχέση με το Brent, που είναι ο βασικό δείκτη των τιμών πετρελαίου που αφορά την Ευρώπη. Άρα λοιπόν ξαφνικά έγινε πάρα πολύ δελαστική ω αγορά για εμά, και όχι μόνο για εμά αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, η αγορά των ΗΠΑ της Αμερικής όσον αφορά τι εισαγωγέ αργού πετρελαίου. Και ήδη βλέπουμε πω η διοίκηση των ελληνικών πετρελαίων ξεκίνησε επαφέ αναγνωριστικέ σε πρώτη φάση με αμερικανικέ εταιρείε προκειμένου να συζητήσουν για αυτό το ενδεχόμενο εισαγωγών αμερικανικού αργού πετρελαίου στην, Ελλάδα και στα ελληνικά δηληστήρια. Έχουμε δει και τον πρέσβη των Αμερικανών να προωθεί πολύ αυτή τη συνεργασία. Βλέπουμε σε ό,τι η εκδήλωση πηγαίνει στην Ελλάδα για την ενέργεια να μιλάει για τι πιθανέ συνεργασίε σε αυτό το επίπεδο. Μιλήσατε πριν και για τη Ρωσία. Πώ επηρεάζονται οι εμπορικέ σχέσει Ελλάδα και Ρωσία από αυτό. Ε, η πρώτη <χη> πάλι μπορούμε να πούμε πολλά. Ε, ενδεικτικά θα αναφέρω δύο. Ε, η πρώτη έχει να κάνει με το πετρέλαιο. Όσον γνωστόν, ελληνόκτητα πλοία ε, ανα, αναλαμβάνουν περίπου ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ρωσικών εξαγών πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό ε, και καθοριστικό στον αφορά τι διμερείς σχέσης Ελλάδας-Ρωσίας στο εμπορικό επίπεδο. Ε, με τη ε, συμμετοχή λοιπόν της Ρωσίας σε αυτό το παγκόσμιο σχήμα περι, περιστολής ε, μείωση της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, μειώθηκαν, ε, ε, ως, ως ήταν λογικό, και οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τα ρωσικά λιμάνια. Ε, ιδιαίτερα από, το, από τα λιμάνια τη Βαλτική ε, παρά από τα λιμάνια τη ε, Μαύρη Θάλασσας. Όμως και πάλι εντός του 2018, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι στιγμή καταγράφεται μια μείωση της τάξης του 13% σε σχέση με πέρσι, ενώ από τη Βαλτική τη τάξη του 25% σε σχέση με πέρσι. Αυτό λοιπόν έχει επηρεάσει σίγουρα α, της, ε, την ελληνική ναυτιλία όσον αφορά την ε, ζήτηση για πλοία, καθώς έχουν μειωθεί τα φορτία. Mm -hmm. ε, αυτό είναι το ένα το οποίο έχω να αναφέρω και μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε πω και η Ρωσία επενδύει αυτή την περίοδο σε pipeline capacity, δηλαδή σε αγωγούς, επίγειους αγωγούς, σύνδεσής της, απευθείας σύνδεσής της με την Κίνα. Αυτό ολοκληρώθηκε πρόσφατα τον Ιανουάριο του 2018. Μιλάμε για περίπου 260.000 βαρέλια την ημέρα χωρητικότητας που προσθέθηκε και με το που συνέβη αυτό μειώθηκαν ακόμη περισσότερο οι εξαγωγές Πετρελαίου για τι θαλάσσιε. Mm -hmm. Διότι ακριβώ όλοι οι παραγωγοί αυτή τη στιγμή θέλουν να διατηρήσουν και αν μπορούν να αυξήσουν το μερίδιο αγορά του στην αγορά τη Ασία. Η δεύτερη επίπτωση, και αυτή αρνητική δυστυχώ για τη χώρα μα, έχει να κάνει με την αύξηση των τιμών πετρελαίου. Σε σχέση με πέρσι, μιλάμε για μια αύξηση τη τάξη του 16% μέχρι στιγμή, και όπω είναι τα πράγματα σήμερα, και αυτό θα επηρεάσει και τι τιμέ φυσικού αερίου τι οποίε πληρώνουμε στη Ρωσία διότι το συμβόλαιο που είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο της χώρας μας για την εισαγωγή φυσικού αερίου είναι με την Gazprom, η οποία Gazprom τιμολογεί κατά κύριο λόγο σε μια φόρμουλα η οποία τιμολογεί το αέριο με βάση τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Αφού λοιπόν οι δεύτερες ανέβηκαν, με μια καθυστέρηση μερικών μηνών θα πρέπει να περιμένουμε και αύξηση των τιμών φυσικού αερίου που φτάνουν στην χώρα μας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.